Μαζί μα σήμερα στο Σίγμα Λάιβ είναι ο πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματο, κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, καλώ ορίσατε. Χαίρετε. Θα έχουμε μια συνέντευξη κυρίω για τι επαφέ του πρόεδρου Χαίρετε. του Δίκο α, στην Ελλάδα. Οι οποίε, κύριε Παπαδόπουλο, ήταν στο πιο υψηλό επίπεδο με την ελληνική κυβέρνηση. Τι χαρακτηρίσατε ω ουσιαστικέ. Τι είναι αυτό που τι καθορίζει ε, ω τέτοιε, Τι το ουσιαστικό συνέβη ε, στι επισκέψει σα στην Αθήνα και ουσιαστικέ ήταν οι επαφέ και χρήσιμε πιστεύω γιατί σήμερα λόγω τη κρίσιμη συγκυρία που διέρχεται το Κυπριακό είναι περισσότερο αναγκαίο παρά ποτέ να υπάρχει μια συνεννόηση, συνεργασία, ακόμη και κοινή δράση μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών σε Κύπρο και Ελλάδα γιατί θεωρώ ότι τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ζητήματα που αφορούν ευρύτερα τον Ελληνισμό και γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο πρέπει να υπάρχει αρμονία σε ό,τι αφορά του στόχου και τις κινήσεις τακτικής που θα πρέπει να προωθήσουμε. Ποια ήταν η εικόνα που αποκομίσατε από την ελληνική κυβέρνηση, μια και αναφερθήκατε και στην κινητικότητα στο Κυπριακό, έναντι αυτών των εξελίξεων. Η εικόνα που έχω αποκομίσει εγώ είναι πρώτον ότι σίγουρα υπάρχει το ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα και αυτόν οφείλουμε να το σημειώσουμε τόσο από πλευρά τη κυβέρνηση, των θεσμών τη πολιτεία, των πρόεδρων τη Δημοκρατία, αλλά και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ενδιαφέρονται να ενημερωθούν, να μάθουν για τι δικέ μα ε, θέσει, για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Αλλά από την άλλη, αυτό που οφείλουμε επίση και παράλληλα να σημειώσουμε είναι ότι υπάρχει ε, έλλειψη ενημέρωση και πληροφόρηση, καθώ η, η κυβέρνηση τη ε, Κυπριακή Δημοκρατία επιλέγει να διεξάγει αυτέ τι διαπραγματεύσει κάτω από το ένα μπέπλο τη ε, Διεξάγεται συνεχώ μία μυστική διπλωματία, διενεργούνται αυτέ οι διαπραγματεύσει μακριά από τον λαό. Κάνατε λόγο για έλλειψη ενημέρωση ω προ τα κόμματα ε, εντό Κύπρου, mm. ή υπάρχει και έλλειψη ενημέρωση προ την Ελλάδα και εισπράξατε αυτό το πράγμα κατά τι επαφέ σα. Εγώ εισπράξω αυτόν και σε ό,τι αφορά την ενημέρωση που δίδουν και στην ελληνική κυβέρνηση και σε αξιωματούχου ελληνικών κομμάτων. Ε, θεωρώ ότι είναι μια συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψη. Υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση από πλευρά του πρόεδρου τη Δημοκρατία και τη διαπραγματευτική ομάδα να μην γνωρίζει κανένα. Το τι γίνεται στο Κυπριακό. Και δυστυχώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια τακτική που θα μα φέρει σε πάρα πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα, καθώ εγώ θα θεωρούσα ότι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία θα έβλεπε τον λαό ω το πιο ισχυρό του όπλο. Αντίθετα, φαίνεται ότι ο κύριο Αναστασιάδη βλέπει τον λαό του ω τη μεγαλύτερη του αδυναμία. Φοβάται να του ενημερώσει επειδή φοβάται τι αντιδράσει. Εγώ θα θεωρούσα ότι θα ήθελε να έχει τη στήριξη του κόσμου για να αντισταθεί σε πιέσει. Προφανώ ο ίδιο θεωρεί ότι είναι το αντίστροφο το πρόβλημα. Αυτά, ότι πρέπει αυτούς, να βρει του τρόπου να μα πείσει εμά για παράδειγμα θέσει τη Τουρκία του Παρ' όλα αυτά, το Προεδρικό λέγει ότι πρώτα θα γίνει η ενημέρωση τη Βουλή και ακολούθω ο πρόεδρο τη Δημοκρατία θα και προ το λαό. Ε, δεν είμαι αισιόδοξο ούτε, ε, ε, ούτε για το έναν ούτε για το άλλο. Γιατί αν η ενημέρωση τη Βουλή ήταν όπω αυτή που μα δίνει στο Εθνικό Συμβούλιο, δεν πρόκειται για ενημέρωση. Είναι απλά μια τυπική διαδικασία, απλά και για το Θεαθήνε, για να ισχυρίζεται ότι προβαίνει η σε ενημέρωση. Αφού έχουμε πληροφόρηση και από άλλε πλευρέ, ξέρουμε έναν περίπου το τι συζητείτε, φυσικά και δεν ξέρουμε τι λεπτομέρειε. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα έγγραφα του Κυπριακού, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία έχει επιλέξει να τα δώσει μόνο στα δύο κόμματα που τον στηρίζουν και ταυτίζονται απόλυτα μαζί του, στο Αγκέλ και στο Δημοκρατικό Συνεγερμόν, και επιλέγει να μην δίνει αυτά τα έγγραφα, τα οποία σημειοντέων έχει δώσει στην τουρκική πλευρά, σε εμά που διαφωνούμε με κάποιε ψυχέ τη πολιτική του στο Κυπριακών για προφανεί λόγου. Εδώ διαπιστώνουμε μία συγκροτημένη προσπάθεια και τακτική από πλευρά του πρόεδρου τη Δημοκρατία. Κάποιοι επιδιώκουν να μα ευνηδιάσουν και μετά τον ευνηδιασμό θα ακολουθήσει ο εκβιασμό. Δεχτείτε το ή καταστρεφόμαστε. Και διαρωτώμε, δηλαδή το 2016, στον 21ο αιώνα, κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να ετοιμάσουν ένα σύνταγμα, για παράδειγμα, που θα καθορίζει τι μα τι τύχε των παιδιών και των εγγονιών μα χωρί να διαβολευτούν μαζί μα, δηλαδή θα μα φέρουν ένα δοδοτό σύνταγμα, θα επαναλάβουν τα λάθη που κάποιοι ήθελαν και επιχείρησαν να υλοποιήσουν το 2004, Εγώ θα θεωρούσα ότι θα διδασκόμαστε από τα παθήματα του παρελθόντο και θα θέλαμε ο λαό να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Πώ είναι δυνατόν σε μια Ευρωπαϊκή χώρα να διαμορφωθεί έναν Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, αφού θα εφαρμοστεί λένε όλοι το Ευρωπαϊκό Κοινοχρημένο και να μην συμμετέχει σε αυτέ τι διαδικασίε ο λαό. Αυτοί οι κάποιοι που προσπαθούν να μα ευνηδιάσουν αρχικά και κατ' επέκταση να μα εκβιάσουν, ποιοι είναι, μπορούμε να προσδιορίσουμε. Είναι οι γνωστοί καλοθελητέ, διαμεσολαβητέ, που θεωρούν ότι η Τουρκία θέλει λύση και η Ελληνοκύπρια είναι το πρόβλημα. Στο Δεν βάζετε σε αυτού και την κυβέρνηση όμω. Βάζω σε αυτού και την κυβέρνηση. Γιατί στο παρελθόν αυτή η νοοτροπία ήταν να βρίσκαμε φυσικά στου ξένου που ήθελαν να βοηθήσουν την Τουρκία. Η μόνιμη υποδό, η μόνιμη προπαγάνδα ήταν ότι η Τουρκία θέλει λύση, δείχνει καλή διάθεση. Οι Ελληνοκύπροι είναι το πρόβλημα και δεν θέλουν λύση. Τώρα τελευταία και δεύτερα, μετά το 2004 και την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, αυτή την προπαγάνδα τη Τουρκία, σε παραλλαγέ, στην ουσία την, την, έχει, την έχουν υιοθετήσει οι ηγεσίε των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Αυτό που μα λένε Δύση Αγγέλ σχεδόν καθημερινά είναι ότι η Ελληνοκύπροι είναι το πρόβλημα, επειδή δεν θέλουν λύση και προσπαθούν να μας πείσουν με διάφορους τρόπους να ξεπεράσουμε του φόβου τους φόβους μας, γιατί είναι ψυχολογικό θεωρούν το πρόβλημα μας με τον Κυπριακό, για να βρούμε τη λύση. Εμείς διαφωνούμε μαζί τους. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι οι ακραίοι, οι εθνικιστές, μαξιμαλιστές Ελληνοκύπροι που είναι το πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι η Τουρκία είναι το πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε εύλογες τις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων. Όπως προχτές, για παράδειγμα, ο Γενικό Γραμματέας του ΑΚΕΛ μα είχε πει ότι δεν λύθηκε τον αν επειδή ανεπιτάσσου Παπαδόπουλου επειδή είχε μαξιμαλιστικέ θέσει. Καλά, γιατί του δεν λύθηκε επί Δημήτρη Χριστόφια. Είχε και ο Δημήτρη Χριστόφια μαξιμαλιστικέ θέσει. Ή μήπω είχε άλλε προτεραιότητε. Τι είδαμε τι ανακοινώσει ένθεν και ένθεν. Θα ήθελα να περάσουμε όμω και στο ζήτημα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που θα γίνει έπεται μάλλον στον Ταβό. Είδαμε χθε τόσο τον πρόεδρο τη Δημοκρατία όσο και τον κατοχικό ηγέτη να δηλώνουν ότι σε περίπτωση που προσκληθούν από τον Παν Κιμούν, δεν θα είχαν ένσταση να γίνει μια συνάντηση των τριών. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία είπε, ή τουλάχιστον αφήνεται να νοηθεί, ότι θέλει να ενημερώσει γιατί το τι πραγματικά συμβαίνει στο τραπέζι των συνομιλιών. Παρουσιάζεται όμω από κάποιου ω να έχει κλειδώσει αυτή η, η συνάντηση. Ε, Εμεί δεν έχουμε καμία απολύτω ενημέρωση, γιατί, παραλαμβάνω, μέσα σε αυτό το πλαίσιο τη μυστική διπλωματία που διεξάγει ο κ. Αναστασιάδη, κρίνει σκόπιμο να μην ενημερώνει. Την πολιτική ηγεσία και των λαών για το τι συζητά και για το παρασκήνιο. Δεν νομίζω να υπάρχει οποιοδήποτε που να πιστεύει ότι θα δημοσιοποιούνταν αυτέ οι προθέσει για τι συναντήσει στον Ταβό, εάν δεν είχε προηγουμένω προηγηθεί ένα παρασκήνιο. Είναι προφανέ ότι υπήρχε συζήτηση από πλευρά τουλάχιστον των ΗΕ και γι' αυτό να απαντούν θετικά τόσο τον κύριο Αναστασιάδη όσο και ο κύριο Ακιντζή. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι. Τι ακριβώ είναι που επιδιώκει να επιτύχει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο κύριο Ακιντζή είναι ξεκάθαρο. Αυτό που επιδιώκει είναι την αναβάθμιση του στάτου του, την ανάδειξή του ω το συμπρόεδρο τη Κύπρου. Και σε αυτό το εγχείρημα τον βοηθούν δυστυχώ τα Ηνωμένα Έθνη, ο κύριο Άιντε. Εμεί γιατί τον βοηθούμε, Γιατί αποδεχόμαστε μία πρόσκληση να συναντηθούμε μαζί με τον κύριο Ακιντζή σε μία διεθνή διάσκεψη όπου έχουν προσκληθεί οι ηγέτε και αρχηγοί κρατών. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρεθούμε με τον κύριο Ρακκίντζη στη Λευκοσία. Πρέπει να πάμε στον Ταβό για να βρεθούμε με τον κύριο Ρακκίντζη. Ή δεν μπορεί να του προσκαλέσει ο Γενικό Γραμματέα τη Στανωμένα Εθνή, αν αυτό που θέλουν να συζητήσουν είναι τι διαδικασίε επίλυση του Κυπριακού. Ε, νομίζω είναι ξεκάθαρο το οποίο επιδόκει ο κύριο Ρακκίντζη, όπω για παράδειγμα έγινε στην περίπτωση του κύριου Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών τη Ρωσία. Ο κύριο Λαυρόφ του είπε να βρεθούμε, αλλά σε έναν ουδέτερο μέρο, επειδή θέλω να συζητήσω την ουσία του Κυπριακού. Ο κύριο Ακκιντζέ αρνήθηκε, γιατί δεν τον ενδιαφέρει να συζητήσει την ουσία του Κυπριακού. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η αναβάθμιση του ψευδοκράτου. Παρόμοιο επεισόδιο είχαμε και με μια εκδήλωση τη γερμανική πρεσβεία στην Κύπρο, Άραστη. που αρνήθηκε να παραστεί. Λόγω τη προσφώνηση. Και τότε, όταν κατέβαλε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, τη σημαία τη Κυπριακή Δημοκρατία από το αυτοκίνητο του για να πάει να δει θέατρο στα κατεχόμενα. Να παραμείνουμε λίγο στα του Νταβό, όμω, επειδή χθε είχαμε και μια άλλη δήλωση από τον κύριο Ακκίντζη, ο οποίο ουσιαστικά ε, έκανε λόγο για μια τύπη τετραμερή. Mm. Λέει ότι στον Νταβό θα είναι και ο κύριο Τσίπρα και ο κύριο Νταβούτοκλου. Θα ήταν καλό να βρεθούμε όλοι μαζί για να συζητήσουμε mm. τα θέματα που εκκρεμούν για ένα καφέ. Mm. Εσεί είχατε συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα, σα είπε ότι θα δει τον κύριο Ακίντζη στον Νταβό η θέση τη ελληνική κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη. Δεν αποδέχεται την πενταμερή. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ σωστή θέση. Γιατί σε μια τέτοια πενταμερή διάσκεψη, που θα συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία, είτε πέντε κράτη θα πάνε, σε εισαγωγικά, γιατί θα πάει και ω κράτο το ψευδοκράτο, είτε θα πάμε ενό δύο κοινότητε, να συζητήσουμε όμω μια διεθνή συνθήκη και συμφωνία που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία. Κανένα από αυτά τα δύο σενάρια δεν ενισχύουν, δεν είναι ωφέλιμα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρέπει πάση θυσία να κρατήσουμε ακριβώ την κυριαρχία, το στάτου τη Κυπριακή Δημοκρατία ω διεθνώ αναγνωρισμένο κράτο ε, ανέπαφα, γιατί αυτό είναι και το μοναδικό πράγμα που μα προστατεύει. Το μοναδικό πράγμα που προστατεύει σήμερα τον Κυπριακό Ελληνισμό είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μα προστατεύει από το 1960, παρά τι προσπάθειε τη Τουρκία να μα διαλύσει. Παρά την τουρκοανταρσία, παρά το, το πραξικόπημα, παρά την εισβολή, παρά την κατοχή, το μοναδικό πράγμα που έχει δώσει προοπτική και ασφάλεια στον κυπριακό ελληνισμό είναι η κυπριακή δημοκρατία. Και σήμερα, πρώτο στόχο τη Τουρκία είναι να καταργήσει την κυπριακή δημοκρατία, να μα μετατρέψει σε Παλαιστίνιου, σε ένα δυσλειτουργικό κράτο όπου με βέτο, με 50-50 αναλογίε στι αποφάσει, δεν θα μπορούμε να έχουμε φωνή διεθνώ και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του λαού μα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην Τουρκία να πετύχει αυτού του στόχου. Πρέπει και μετά τη λύση του Κυπρακού να συνεχίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Εμεί δεν αποδεχόμαστε την Παρθενογέννηση και είναι με λύπη που διαπιστώνουμε ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, ΑΚΕΛ και Δημοκρατικό Συναγερμό, δεν έχουν ξεκάθαρε θέσει γύρω από αυτό το πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Παρ' όλα αυτά, σε δηλώσει του αρκετέ φορέ, τόσο ο κ. Νεωφή, τόσο ο κ. Κυπριανού, έχουν δηλώσει ότι μιλάνε για λύση α, που θα διασφαλίζει τη μεταξέλιξη τη Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από κάποιε πρόνοιε. Ναι, ναι, αλλά στην ουσία. Νομίζω. Οφείλουμε να το αναφέρουμε όμω για, να, α, για αλλά, να υπάρχει. Για παράδειγμα, και... ο, ο Δημοκρατικό ή για να αποδεχτεί το σχέδιο ανάν, με το οποίο είναι καταργήτητο η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα, ο Δημοκρατικό Συνεγερμό και ο ίδιο ο, ο κύριο Αναστασιάδη συγκεκριμένα και προσωπικά έχουν πρόβλημα αναξιοπιστία γύρω από αυτό το σημείο και θα πρέπει να μα πείσουν. Μέχρι σήμερα, όταν κάποιο πάρει τι δηλώσει του. Τις, ε, αλλά και τι πράξει και τι έργειε του. Ε, δεν, δεν γεμίζουν κάποιον ε, αισιοδοξία οι δηλώσει του κ. Αναστασιάδη. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλάει για νέο κράτο. Στο κοινό ανακοινωθέν δεν αναφέρεται πουθενά η Κυπριακή Δημοκρατία. Μιλούν για έναν κράτο που θα δημιουργηθεί μέσα από δημοψηφίσματα. Όλα αυτά ε, παραπέμπουν σε παρθενογένεση. Και είναι γι' αυτό που λέω. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, Ακέλ, Δύση και ο ενίκο Αναστασιάδη, έχουν πάρα πολύ επικίνδυνε θέσει σε ό,τι αφορά το θέμα τη παρθενογέννηση. Φαίνεται να ακολουθούν την πολιτική του Λορδουχάνη, ο οποίο έλεγε από παγιά ότι θα υπάρξει παρθενογέννηση, αλλά δεν θα καταλάβει κανένα τι έγινε. Οι μεν θα ισχυρίζονται ότι υπάρχει συνέχεια, οι δε θα ισχυρίζονται ότι υπάρχει νέο κράτο. Αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να αφαιθούν πίσω από πικοτομητικέ ασάφειε. Πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρε, ρητέ αναφορέ στη λύση ότι συνεχίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι ώστε εάν δημιουργηθούν οποιαδήποτε προβλήματα, εμεί θα μπορούμε να πάμε διεθνώ και να περασπιστούμε τον εαυτό μα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μετατραπούμε σε Παλαιστίνιου. Θα ήθελα έτσι πριν αλλάξουμε ενότητα, ε, απλά μια διευκρίνηση. Αν ο κύριο Τσίπρα σα έχει πει ότι θα δει τον κύριο Κιντζή έστω σε μια συνάντηση που θα είναι ιδιώτη, αν το γνωρίζετε Εσείς, αυτό. Αλλά, η θέση τη ελληνική κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη πω δεν αποδέχονται ε, πενταμέρι και δεν με έχει ενημερώσει εμένα ο κύριο Τσίπρα κατά πόσο θα δει τον θα κύριο Κίντζη. Και, και κάτι άλλο, επειδή είχατε συνάντηση και με τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ελληνική Κυβέρνηση, τον κύριο ναι. Νικό Κοτσιά, ο οποίο φαίνεται να έχει ε, την ελευθερία κινήσεων, α το πούμε, στο Κυπριακό. Ναι. Ε, τι είναι αυτό που κρατάτε από τη συζήτησή σα με τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα. Θεωρώ ότι ναι, με, έχει την ελευθερία των κινήσεων, αλλά έχει και ξεκάθαρε και σωστέ θέσει ό,τι αφορά τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τι εγγυήσει, την ασφάλεια και συμφωνώ με τι δικέ του δηλώσει, είναι απόλυτα σωστέ και ξεκάθαρε ότι η Ελλάδα δεν επιθυμεί τη συνέχιση των εγγύσεων. Εάν η Τουρκία επρεβαίνει σε μια παρόμοια δήλωση, ε, δεν, θα δι... δεν θα χρειαζόμαστε μια πενταμερή διάσκεψη. Εάν αυτέ οι δύο χώρε μα έλεγαν, μαζί με την Αγγλία, που αφήνει να υπονοείται, δεν το λέξει ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμούν αυτέ οι τρει χώρε να συνεχίσουν εγγύσει. Δεν χρειαζόμαστε πενταμερή. Ο μόνο λόγο που χρειάζονται πενταμερή είναι για να συνεχίσουν οι εγγύσει. Ελπίζω αυτό να το καταλαβαίνουν όλοι. Ε, και κάτι για την Ελλάδα από τι επαφέ σα που είχατε, επειδή δημιουργείται εικόνα ότι είναι σε δύσκολο δρόμο ε, η χώρα, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα έχει μπει σε μια πορεία ορθή που μπορεί να βοηθήσει τη χώρα. Είναι δύσκολο ο δρόμο τη Ελλάδα. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όλοι και εμεί, ιδιαίτερα ο κυπριακό ελληνισμό, θέλουμε να βοηθήσουμε και θα στηρίξουμε τον ελληνικό λαό με κάθε τρόπο με τον οποίο μπορούμε, έτσι ώστε να καταφέρει να ξεπεράσει τι σημερινέ οικονομικέ του δυσκολίε. Από εκεί πέρα δεν θα κρίνω εγώ την κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, αυτό είναι αρμοδιότητα του ίδιου του ελληνικού λαού. Αλλά αυτό που οφείλω να σχολιάσω και είναι δική μου εκτίμηση και άποψη είναι ότι το πρόγραμμα τη Ελλάδα. Θα αντιμετωπίσει τεράστιε δυσκολίε. Γιατί το βασικό πρόβλημα που είχε η Ελλάδα και συνεχίζει να έχει είναι το υψηλό δημόσιο τη χρέο. Αυτό το πρόβλημα δεν έχει επιληθεί με τα προγράμματα στήριξη τη ε, ε, της Ελλάδα. Το βασικό πρόβλημα παραμένει. Αν δεν υπάρχει μία διευθέτηση, μία διαγραφή, μία επιμήκυνση, ό,τι θέλετε, ας, ας το πούμε, του ελληνικού χρέου, το πρόγραμμα τη Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τεράστιε δυσκολίε και πολύ φοβούμαι δεν θα είναι επιτυχέ. Παρομοίω, για να συγκρίνουμε και, τα, και με τα δικά μα, και το πρόβλημα τη Κύπρου. Και εκεί στη είναι παρόμοιο. Γιατί και εμεί έχουμε, μπορεί να μην έχουμε ψηλό δημόσιο χρέο, έχουμε όμω ένα πάρα πολύ ψηλό ιδιωτικό χρέο. Μα πήραν τα χρήματα, μα άφησαν τα χρέη και ω αποτέλεσμα σήμερα έχουμε το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στην παγκόσμια ιστορία των τραπεζών. Έχουμε έναν ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων 27 δισεκατομμύρια, που είναι περίπου ανάμιση φορά η οικονομία τη Κύπρου, που οδηγεί σε φτώχεια, σε ανισότητα, σε ανεργία. Το βασικό πρόβλημα τη κυπριακή οικονομία δεν έχει επιληθεί. Και όσο είναι εκεί τα δάνεια, όσο είναι εκεί τα χρέη που στραγγαλίζουν τα κυπριακά νοικοκυριά και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, δεν πρόκειται να πετύχουμε τον επιθυμητό στόχο που είναι η επανεκκίνηση τη κυπριακή οικονομία. Δυστυχώ δεν έχουμε να ακούσει μέχρι σήμερα ποιο είναι το σχέδιο τη κυβέρνηση Αναστασιάδη για την αντιμετώπιση είναι αυτού του προβλήματο. Εμεί έχουμε καταθέσει τι δικέ μα εισηγήσει. Το τρίπτυχο Αντιμετώπιση του δανεισμού και το μη εξυπηρετούμενο δανείο. Να μείνουμε όμω λίγο στη Συλλάδα, κύριε Παπαδούλε, επειδή συναντηθήκατε και με τον νέο πρόεδρο ε, τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μητσοτάκη, ε, πώς, ε, ε, και επειδή <κοκλή> πλέον είναι ο αρχηγό τη Μίζωνο Αντιπολίτευση, ενδεχομένω κάποια στιγμή να διεκδικήσει ε, και τη θέση του πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Τι ήταν αυτό που αποκομίσατε από τη συναντήση μαζί του, τι συζητήσατε, πώς, το, πώς, πώς, αξιολογείτε τις θέσεις του, κυρίως εναντίον του Κυπριακού. Ε, καταρχήν να μου επιτρέψετε να ευχηθώ στον κύριο Μετσοδάκη, όπως το ευχήθηκα και κάθε καθη, κατηδίαν. Καθη, Καλή επιτυχία στο πάρα πολύ δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, καθώς αναλαμβάνει την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και της αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη συγκυρία. Όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο, για τον Ελληνισμό ευρύτερα, αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα χρειάζεται μια ε, επικοδομητική και παραγωγική αντιπολίτευση. Για να προσπαθήσει να βρει τι λύσει στα δικά τη προβλήματα αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ευρύτερα ο Ελληνισμό, εγώ έχω διαπιστώσει με ικανοποίηση ότι ο κύριο Μητσοτάκη διατηρεί το ενδιαφέρον του για τα τη Κύπρου. Προσδοκώ και προσβλέπω στο συνεχιζόμενο αυτών ενδιαφέρον. Εμεί θα επιδιώξουμε να έχουμε μια ανεπαφή και συνεννόηση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, καθώ θεωρούμε πως πρέπει να ενημερώνονται τα κόμματα στην Ελλάδα. Για την πορεία των διαπραγματεύσεων στην Κύπρο. Γιατί μια κακή λύση στην Κύπρο θα επηρεάσει δυσμενώ και την Ελλάδα. Νομίζω, ελπίζω να το καταλαβαίνουν όλοι οι φίλοι που μα ακούνε ενδεχομένω ε, ε, στην Ελλάδα, ότι μια κακή λύση στην Κύπρο, όπου θα παραμείνουν σε κρεμότητα τα ζητήματα τη ασφάλεια, τα επεμβατικά δικαιώματα τη Τουρκία, οι εγγυήσει, όλα αυτά έναντι τη λειτουργικών θα αποστερήσουν από την Ελλάδα ένα σημαντικό σύμμαχο όπω είναι σήμερα η Κύπρο στα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά θα οδηγήσουν και σε ένταση ενδεχομένω σε άλλα σημεία ε, ε, τριβή αναμεταξύ Ελλάδα και Τουρκία όπω είναι το Αιγαίο, η Θράκη. Άρα, είναι προ το συμφέρον και προ το ευρύτερο όφελο τη ίδια τη Ελλάδα να έχουμε μία λύση του Κυπριακού που θα είναι λειτουργική, βιώσιμη και, θα, και η οποία θα υπηρετεί. Τα συμφέροντα του Κυπριακού Ελληνισμού.